Καλώς ήρθατε στο τρελό τρελό κόσμο. Και όπως κάθε μέρα, την καλημέρα θα μας την πει ο Κυρ. Με τη γελιογραφία του που σήμερα είναι ιδιαίτερα καυστική. Δεν τη διαβάζω, ντρέπομαι. Νομίζω ότι μπορείτε να τη διαβάσετε. Και θα προχωρήσουμε στα θέματα του τρελού τρελού κόσμου. Κλείνοντας τεστ την εκπομπή, είχα δει και σας υποσχέθηκα ότι σήμερα θα ασχοληθούμε λίγο με τα χημικά όπλα που έχει αναλάβει να καταστρέψει η Ειδική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών, τα όπλα του Άσαντ, έτσι. Βέβαια, το χημικό οπλοστάσιο της Συρίας θα πρέπει να μεταφερθεί, υποστηρίζουν, εκτός χώρας για να καταστραφεί. Το πρόβλημα είναι ότι ακόμη δεν έχει βρεθεί η χώρα που θα αναλάβει αυτή την αποστολή. Έτσι, υπήρξε και μια πρόταση για την εύκολη λύση να τα πετάξουν στη θάλασσα. Οι προετοιμασίες για την καταστροφή του χημικού οπλοστασίου της Συρίας είναι σε πλήρη εξέλιξη. Από τις συνολικά 23 εγκαταστάσεις που έχουν ελεγχθεί, οι 22 εντός των προθεσμιών που προβλέπει η απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ενώ έχει καταστραφεί το 60% του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την ανάμιξη των χημικών και τη δημιουργία των χημικών όπλων, καθώς και των πυρομαχικών που χρησιμοποιούνται για την παροχή τους. Η πραγματική δουλειά αρχίζει τώρα, επισημαίνει ο Ραλφ Στραπ, που εργάστηκε για πολλά χρόνια στον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων. Ο Γερμανός ειδικός σε ζητήματα χημικών όπλων παραπέμπει στις τεράστιες ποσότητες που θα πρέπει να καταστραφούν. Περισσότεροι από 1.000 τόνοι χημικά όπλα είναι αυτά που πρέπει να καταστραφούν, υπενθυμίζει. Το ερώτημα που ζητά επηγόντως απάντηση είναι πού θα καταστραφεί το χημικό οπλοστάσιο της Συρίας. Συνήθως τα πυρηνικά κατάλοιπα τα πηγαίνουν και τα καταχωνιάζουν κάπου σε κάποια χώρα υποανάπτυχτη, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, της Αφρικής. Και γι' αυτό είναι και αυτή η αγωνία του κόσμου, μη τυχόν και του κόσμου τους, μη τυχόν και χάσουμε τον έλεγχο στην Αφρική. Μετά από μαραθώνια συνεδρίαση του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων, του OPCW, αποφασίστηκε ένα λεπτομερές χρονοδιάγραμμα με συγκεκριμένες ημερομηνίες και προσδοκόμενα αποτελέσματα. Από χρονοδιάγραμμα καλά πάμε. Οι επικίνδυνες τοξικές ουσίες, όπως το σαρίν και το αέριο της μουστάρδας, το γνωστό χημικό αέριο που χρησιμοποιήθηκε και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, θα πρέπει να μεταφερθούν εκτός της Συρίας μέχρι το τέλος του χρόνου και να καταστραφούν μέχρι τον Απρίλιο του 2014, υπενθυμίζει ο Γενικός Γραμματέας του OPCW, Αχμέτ Οζούμτσου. Τα υπόλοιπα χημικά όπλα θα πρέπει να καταστραφούν μέχρι το τέλος του 2014. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει κάποια χώρα που να είναι διατεθειμένη να εκτελέσει στο έδαφος της αυτή την αποστολή. Μετά την Νορβηγία και το Βέλγιο, απέρριψε και η Αλβανία το αίτημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η επίσημη δικαιολογία ήταν ότι υπάρχει έλλειψη υποδομών. Η κυβέρνηση των Τυράννων αρχικά είχε δεχτεί την αμερικανική πρόταση, αργότερα και υπό την πίεση των διαμαρτυριών στη χώρα αναθεώρησε τη στάση της. Στην παρούσα φάση, ο OPCW συνομιλεί με 41 μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με πληροφορίες η Ουάσιγκτον έχει απευθυνθεί στο Παρίσι ζητώντας την αρρωγή του για την καταστροφή του Συριακού Οπλοστασίου. Θα το στείλουν στην Αφρική. Και όπως εγώ θα πρότεινα στη Λιβύη, έτσι κι αλλιώς στη Λιβύη την έχουν κάνει μπάχαλο οι Γάλλοι. Ενδιαφέρον έχουν όλες εκείνες οι χώρες που τα τελευταία χρόνια ασχολήθηκαν με την καταστροφή χημικών όπλων. Και αυτό γιατί από το 1997 η σχετική σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών απαγορεύει την κατοχή χημικών όπλων. Βέβαια, ποια χώρα έχει ελεγχθεί αν έχει χημικά όπλα από αυτές που είναι οι αδιάφθορες, όπως τις λέμε? Η Γερμανία διαθέτει την τεχνογνωσία για να εκτελέσει την αποστολή αυτή, υποστηρίζουν, όπως διαβάζω σε δημοσίευμα της Deutsche Welle. Η εταιρεία Eisenmann του Μπέρμπλικεν έχει σχετική εμπειρία από ανάλογες επιχειρήσεις που έχει κάνει στη Ρωσία, την Αλβανία και την Ιαπωνία.
Και αυτή την τεχνολογική υποστήριξη το Βερολίνο είναι διατεθειμένο να την προσφέρει στη διεθνή κοινότητα. Η γερμανική κυβέρνηση απορρίπτει ωστόσο το ενδεχόμενο να μεταφερθούν τα συριακά χημικά όπλα στη Γερμανία για να καταστραφούν. Υπάρχουν καταλληλότερες περιοχές, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γκίτο Βεστερβέλερ, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει ποιες είναι οι κατάλληλες περιοχές. Χθες λοιπόν διαβάσαμε στην ρωσική τηλεόραση, στο περίφημο RT, που είναι το αντίστοιχο CNN των Ρώσων, ότι το χημικό οπλοστάσιο της Συρίας συμφωνήθηκε να παραδοθεί στην διεθνή κοινότητα και θα μπορούσε να καταστραφεί στη θάλασσα, σύμφωνα με νεότερη πληροφορία που διέρευσαν αξιωματούχοι που συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις για το θέμα αυτό. Οι αντιπρόσωποι του οργανισμού του OPCW, του Εσαπαγόρευσης Χημικών Όπλων, μαζί με άλλους δυτικούς αξιωματούχους, είπαν στο Reuters την Τρίτη ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να καταστραφούν τα χημικά όπλα στον ωκεανό, είτε μέσα σε ένα πλοίο που θα τα φορτώσει και θα τα πετάξει εκεί. Τώρα ελπίζουμε στον ωκεανό να το πάνε εκεί, προς την αμερικάνικη μεριά του Ειρηνικού. Έτσι, μην το πετάξουν στη Μεσόγειο, γιατί έτσι και τα πετάξουν στη Μεσόγειο, αυτή η λεκάνη, καταλαβαίνετε. Εξετάζονται ακόμα, λέει, οι τεχνικές δυσκολίες. Η φασαρία όλη είναι για ποιες εταιρείες τώρα. Αυτό είναι συμπέρασμα που μπορεί να το βγάλει ο καθένας. Ποια εταιρεία θα τα αναλάβει αυτή την ιστορία, πόσα λεφτά θα πάρει, πόσα θα βγάλει και το κυριότερο, πού θα τα καταστρέψει. Να δούμε πού θα τα καταστρέψει, γιατί έχουμε πάρα πολλές αμφιβολίες για το αν ο θόρυβος αυτός έγινε γιατί εξακολουθούσε να έχει χημικά όπλα η Συρία και όχι για τα κέρδη κάποιας εταιρείας. Αυτή τη στιγμή που ζούμε, αυτό τον καιρό που ζούμε, αυτές τις εποχές που ζούμε, το χρήμα είναι που παίζει τον κύριο λόγο και οι εταιρείες που έχουμε στο τηλέφωνο δεν έχουμε να δοκιμάσουμε πάλι. Ας περάσουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, αφού το λύσαμε το θέμα με τα χημικά, έτσι, θα καταστραφούν. Το πώς θα καταστραφούν, χωρίς να καταστραφούμε κι εμείς, είναι μια άλλη ιστορία. Ας πάμε σε μια άλλη ιστορία που φαίνεται ότι και αυτή δεν έχει τελειωμό. Μας είχαν υποσχεθεί οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι τον επόμενο χρόνο, το 2014 δηλαδή, θα αποχωρήσουν από το Αφγανιστάν. Καινούργια όμως συμφωνία που επεξεργάζονται και η οποία συζητιέται αυτή την εποχή πάρα πολύ, μάλιστα μια ομάδα από σοφούς και γέροντες, δημογέροντες, εγώ θα έλεγα πολέμαρχοι, του Αφγανιστάν εξετάζει αυτή τη συμφωνία που προβλέπει μεν την αποχώρηση των Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων, των Ατοϊκών στρατιωτικών δυνάμεων, αλλά όχι και των Αμερικανικών. Τι προβλέπει αυτή η συμφωνία? Μέχρι το 2024 θα μείνουν κάποιοι Αμερικανοί στρατιώτες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πρόεδρος του Αφγανιστάν, Χαμίντ Καρσάι, έχει απορρίψει κάποια τμήματα της Διμερούς Σύμβασης Ασφαλείας, BSA λέγεται, Bilateral Security Agreement, που δίνει στο δικαίωμα στις Ηνωμένες Πολιτείες την εξουσία να πραγματοποιούν μονομερώς στρατιωτικές επιχειρήσεις μέσα στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων και των ερευνών σε κατοικίες πολιτών. Ο Καρζάι, μην ξεχάσουμε, ότι ήταν φυτευτός. Τον φέρανε στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον φυτέψανε. Ήτανε το καλό παιδί. Τώρα αρχίζει και παίρνουν τα μυαλά του αέρα. Δεν έχει δει ο Κακομύρης, συγγνώμη για το ύφος μου, αλλά δεν ξέρει τι γίνεται με αυτούς που δεν υπακούν στις εντολές των
αφεντικών τους. Γιατί αφεντικό είναι οι Αμερικανοί, τι άλλο είναι για το Αφγανιστάν. Λοιπόν, να θυμίσουμε τον Κακομοίρη τον Νοριέγκα που σαπίζει σε μια φυλακή. Ήταν άμεσο συνεργάτης της CIA. Αυτός είναι ο Κακομοίρης ο Καρζάη, ο οποίος πιστεύω να μην έχει την τύχη του Σαντάμ Χουσέιν. Ο οποίος Σαντάμ Χουσέιν τι είχε κάνει? Είχε κάνει τον πόλεμο κατ' εντολή των Αμερικανών εναντίον του Ιράν. Τον εκείνο τον περίφημο 7-ετή πόλεμο που τελικά του στήχησε τη ζωή, γιατί κάποτε ζήτησε τα λεφτά που είχε δανειστεί να μην τα πληρώσει για τα έξοδα του πολέμου. Η κυβέρνηση του Αφγανιστάν λοιπόν απέτησε να αποχωρήσουν ορισμένες αμερικανικές δυνάμεις την Κυριακή από την περιοχή του Βαρντάκ και την επαρχία Λογκάρ. Υπάρχει και ένα βίντεο, μπορούμε να το δούμε. Ο προεδρικός εκπρόσωπος Αϊμάλ Φαϊζή είπε ότι ο πρόεδρος Χαμίτ Καρζάη διέταξε το Υπουργείο Άμυνας να πετάξει έξω, to kick out, λέει, τις αμερικανικές ειδικές δυνάμεις, γιατί τους κατηγόρησε ότι δημιουργούν ανασφάλεια και αποσταθεροποίηση στις περιοχές αυτές και υπάρχουν και πάρα πολλά. Αυτή είναι η Πατρίτσια Ντετζενάρο, είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και σχολιάζει αυτή την ιστορία που αναφέρει ότι η δράση των Αμερικανών στρατιωτών κάθε άλλο παρά υπακούει στους νόμους που προσπαθεί να επιβάλλει η κυβέρνηση του Αφγανιστάν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι ειδικές δυνάμεις έχουν δημιουργήσει ανασφάλεια και αποσταθεροποίηση και τρομοκρατούν τους ντόπιους σε αυτές τις περιοχές. Μια άλλη δήλωση που έβγαλε το προεδρικό γραφείο του Προέδρου είναι η απόφαση του το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας να λαμβάνει υπόψη τι διαταγές δίνονται στα αμερικανικά στρατεύματα. Εδώ θα είναι που θα γίνει και η μεγάλη σύγκρουση, νομίζω, με τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών, την κυβέρνηση του Αφγανιστάν. Συμμάχους τους λένε, εν πάση περιπτώσει. Είναι ένα πρόβλημα, γιατί θα πρέπει να αποφασιστεί και να συμφωνήσει η κυβέρνηση ότι στη συμφωνία που θα γίνει 15.000 Αμερικανοί στρατιώτες θα παραμείνουν στο Αφγανιστάν. Γιατί η αποχώρηση είχε προγραμματιστεί για το 2014, ενώ στο BBC υπάρχει μια δήλωση του Καζάη που ζητάει συγγνώμη για τα λάθη που στήχησαν ζωές στο Αφγανιστάν. Είναι, νομίζω, ότι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Θα την παρακολουθήσουμε, αν θα μας τη δείξουν, γιατί όλες αυτές οι ιστορίες συνήθως δεν μας τη δείχνουν τα μέσα μαζικής αποβλάκωσης. Τι θα γίνει τελικά με αυτή τη συμφωνία, εάν θα γίνει ή όχι. Και για να φτιάξουμε λίγο την ατμόσφαιρα, μου έστειλε ένας φίλος, από το διαδίκτυο το έχει αλλιεύσει κι αυτός, ένα βραβευμένο βίντεο ενός Βρετανού, ο οποίος πήγε στα Χανιά επηρεασμένος από την παλιά εκείνη ταινία που ήταν βασισμένη στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη, ο Ζορμπάς. Είδε λοιπόν ένα απόκομα της ταινίας, ένα απόσπασμα βλέποντας την ταινία, του ήρθαν διάφορα πράγματα και δημιούργησε ένα βίντεο το οποίο είναι στο διαδίκτυο και είναι από αυτά που διαφημίζουν τη χώρα μας και ιδιαίτερα την Κρήτη. Να το δούμε. You'll go away and stay with your books. Yours. Teach me dance. Will you? Dance. Did you say
Thanks. Come on, my boy. Θα είδαμε και ένα πολύ μικρό κομμάτι. Κάποια στιγμή θα δείξουμε ένα βίντεο. Είχε πάει, επισκέφθηκε ακόμα και ένα αξιοθέατο από αυτά που λέμε στα ελληνικά must. Το Μουσείο Τυπογραφίας που έχουν φτιάξει, το μοναδικό στην Ελλάδα, που έχουν φτιάξει τα Χανιώτικα νέα. Ο αγαπητός φίλος και συνάδελφος Γιάννης Γαρεδάκης έχει δώσει την ψυχή του γι' αυτό. Αλλά θα το δείξουμε κάποια άλλη φορά. Το Μουσείο Τυπογραφίας που είναι κοντά στο τυπογραφείο των Χανιωτικών Νέων, στη βιομηχανική ζώνη Χανίων. Τώρα να συνεχίσουμε, μια και μιλάγαμε για το ΝΑΤΟ, για το ΝΑΤΟ και την αποχώρησή του από το Αφγανιστάν. Τι γίνεται, πού θα πάνε αυτά τα στρατεύματα όλα που έχουν μαζευτεί εκεί πέρα? Ήδη μια πρόταση είναι να εγκατασταθούν στην Ευρώπη. Λες και η Ευρώπη, στην Ευρώπη υπάρχει κάποιο πρόβλημα και ήδη υπάρχουν διάφορα ερωτήματα, γιατί 6.000 στρατεύματα του ΝΑΤΟ έχουν αρχίσει τα μεγαλύτερα στρατιωτικά γυμνάσια σε ευρωπαϊκό έδαφος, όλα στην περιοχή της Βαλτικής, στα σύνορα με τη Ρωσία, όπου
όλοι οι σχολιαστές λένε ότι τα ανατολικά στρατεύματα έχουν για στόχο να δείχνουν συνεχώς την παρουσία τους στον ενδεχόμενο εχθρό. Από πραγματικός εχθρός που είχαμε συνηθίσει στην περίοδο του ψυχρού πολέμου, έχει γίνει τώρα ενδεχόμενος εχθρός, και κυρίως πολωνικά και στρατεύματα της Βαλτικής, δηλαδή κράτη τα οποία έχουν κάποια προηγούμενα με την Ρωσία από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης, ίσως και παλιότερα, ιδιαίτερα η Πολωνία, συμμετείχαν σε αυτά τα γυμνάσια, τα οποία λεγόντουσαν Stidfad Jazz. Θα κρατήσουν μια εβδομάδα αυτά τα γυμνάσια, και αν και δεν αναφέρεται ποιος είναι ο εχθρός, γεωγραφικός και γεωπολιτικός, υπάρχει πάρα πολύ μικρή αμφιβολία, γιατί η Ρωσία, που σαν χώρα τα τελευταία 5 χρόνια έχει δείξει ότι ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με τις χώρες της Βαλτικής, είναι σημαντικό να δικαιολογήσει ο Υπουργός Άμυνας της Λετωνίας, Άρτις Πάμπριξ, στο Ρόιτες, ότι τα γυμνάσια τζαζ είναι σημαντικά για μας, αλλά απλώς γιατί θέλουμε να εκπαιδευτούμε πώς θα υπερασπιζόμαστε την περιοχή μας. Τα ανατολικά στρατεύματα δηλαδή εγγυώνται την ακεραιότητα από ενδεχόμενη εισβολή στη Λετωνία. Ποιος θα κάνει εισβολή στη Λετωνία, έτσι? Όπως εμείς έχουμε εγγυήσεις από το ΝΑΤΟ για ενδεχόμενη εισβολή από έναν πραγματικό εχθρό, να μην ξεγελιόμαστε, όσο και αν προσπαθούν να μας πούν ότι είναι φίλοι, δεν έχουν αποσύρει εκείνο το περίφημο casus belli οι Τούρκοι. Έτσι. Και μια και μιλάμε για την Τουρκία τώρα, εκείνο το φιλμάκι για τα γυμνάσια του ΝΑΤΟ, θα το δούμε. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ και είπε ότι χρειάζεται να έχουμε, δώσουμε λίγο ένταση να ακούω μόνο, χρειάζεται να έχουμε στρατεύματα του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη για την ασφάλεια της περιοχής. Πάντα βγάζουν την ιστορία ότι στην Ευρώπη έχουν γίνει 2 παγκόσμιοι πόλεμοι. Εδώ είναι ένας πίνακας που μας δίνουν από το Russia Today, και λέει πόσοι στρατιώτες του ΝΑΤΟ συμμετέχουν αυτή τη στιγμή στα γυμνάσια και πόσοι θα έρθουν μετά το Αφγανιστάν. Πρέπει να κάνουμε εμείς ως Ευρωπαίοι, είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, περισσότερα για να ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στον ευρωπαϊκό χώρο. Και εδώ βλέπουμε εικόνες από τα από ανατολικά γυμνάσια. Εδώ είναι ένας αναλυτής από την Ανατολική Γερμανία, ο οποίος έχει γράψει ένα βιβλίο, Stop NATO. Είχε διατελέσει διευθυντής σε κρατικές υπηρεσίες του Ανατολικογερμανικού κράτους, και εξηγεί τώρα ότι με τις ηθίκες που υπάρχουν στην Ευρώπη δεν χρειάζονται τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ και στον ευρωπαϊκό χώρο. Δηλαδή δεν αποτελούν καμία εγγύηση. Μπορούμε να δούμε εικόνες τώρα, βλέπουμε από τη Λιβύη που μας παραπέμπει και λέει ιδού όπου επεμβαίνουν τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ, τι αφήνουν πίσω τους. Εδώ υπάρχει και μια διαδήλωση στο Βερολίνο ότι δεν χρειάζεται πολεμική ατμόσφαιρα στην Ευρώπη. Και οι διαδηλωτές υποστηρίζουν ότι το ΝΑΤΟ δημιουργεί πολεμική ατμόσφαιρα, και όπως λέει και η κυρία, σε μια χώρα που, σε μια περιοχή όπως είναι η Ευρώπη που δοκιμάζεται οικονομικά, δεν είναι ανάγκη να ξοδεύουμε για οπλικά συστήματα για έναν ενδεχόμενο πόλεμο ο οποίος φαίνεται πάρα πολύ μακριά.
για την Ευρώπη. Τώρα σε αυτό το σημείο θέλω να καλωσορίσω τον φίλο συνάδελφο, καλημέρα, τον Αντρέα το Σιαφάκα, ο οποίος ψάχνει καθημερινά στο διαδίκτυο και αλλιεύει ειδήσεις έτσι που ενδιαφέρουν περισσότερο τους νέους, αλλά που νομίζω ότι αφορούν πάρα πολύ και τους παλιούς. Σίγουρα. Μπορείς να μας πεις τι μας έχεις φέρει σήμερα? Λοιπόν, αρχικά έχω μία προσπάθεια των ΗΠΑ και της NSA, οι οποίοι θέλουν... Τις των Ηνωμένων Πολιτειών, ναι, έτσι, τώρα, έτσι, και NSA είναι η National Security Administration, δηλαδή η Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας. Ασφάλειας, ναι, των ΗΠΑ. Οι οποίοι θέλουν οπωσδήποτε να ξεχαστεί το κείμενο με τις αποφάσεις αντικατασκοπίας που έχουν συνθέσει από κοινού η Βραζιλία και η Γερμανία. Το οποίο γράφηκε με σκοπό να διασφαλιστεί το γεγονός πως δεν θα υπάρχουν περαιτέρω υποκλοπές και παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων από την NSA. Αυτό είναι κακό πράγμα. Δηλαδή δεν μπορεί να αποφασίζουν κάποιες άλλες χώρες τι θα κάνει η NSA. Έτσι, θα η NSA. Πού θα καταλήξουν. Ναι, ναι. Για πες, αυτό είναι κείμενο που είχε υποβληθεί στα Ηνωμένα Έθνη. Ναι, βέβαια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν με τη διπλωματική τους δράση να διατηρήσουν νόμιμη την πρόσβαση σε απόρριτα στοιχεία ξένων χωρών, σύμφωνα με το ειδησιογραφικό πρακτορείο Cable. Έγγραφο της Αμερικανικής κυβέρνησης που δημοσιοποιήθηκε στο ειδησιογραφικό πρακτορείο Cable αναφέρει ότι η Ουάσιγκτον επιχειρεί να αλλάξει τη γνώμη που επικράτησε στον ΟΗΕ αυτή τη στιγμή εν ώψη των διαπραγματεύσεων για το θέμα αυτό. Τη κατασκοπία τη NSA. Αυτή είναι η τρίτη. Και έτσι. Εδώ βλέπουμε τον άνθρωπο που έχει κάνει τις αποκαλύψεις και έχει ενοχλήσει ιδιαίτερα την NSA, ο Έντουαρντ Σνόντεν, ο οποίος βρίσκεται τώρα στη Μόσχα. Γι' αυτόν θα μιλήσουμε όμως πιο κάτω. Θα μιλήσουμε αργότερα. Ναι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν να γίνουν μετατροπές στο κείμενο των Γερμανών και των Βραζιλιάνων. Ώστε το γενικό συμπέρασμα της συμφωνίας να είναι το εξής. Η υποχρέωση ενός κράτους να σέβεται τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών σύμφωνα με το Διεθνές Συμβόλαιο για τα Δικαιώματα του Πολίτη αφορά τους υπηκόους του ίδιου κράτους και δεν ισχύει για περιπτώσεις εξωτερικής επικράτειας. Ναι. Δηλαδή οι Αμερικάνοι για τους Αμερικανούς, οι Γερμανοί για τους Γερμανούς. Ναι, αλλά οι Αμερικάνοι για όλους. Είναι... Οπότε για όλους οι Αμερικάνοι και... για όλους δεν είναι κάτι παράνομο σύμφωνα με τους ίδιους. Δηλαδή, οι Αμερικανοί, επικαλούμενοι το Διεθνές Συμβόλαιο για τα Δικαιώματα του Πολίτη, θέλουν να αναιρέσουν την πρόταση για αντικατασκοπία Γερμανίας και Βραζιλίας, η οποία επιζητά μια πιο αυστηρή επιτήρηση του διαδικτύου σε διεθνές επίπεδο. Για τις επιδιώξεις τους, οι ΗΠΑ ζητούν τη βοήθεια και των διεθνών τους συμμάχων, όπως πάντα. Στο ίδιο έγγραφο σημειώνεται: πρέπει να θυμηθούμε πως η δράση της Αμερικανικής κυβέρνησης, παρά το γεγονός πως ενώ ήταν κρυφή, αποκαλύφθηκε, τηρούσε τους νόμους και λειτουργούσε σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας των δικαιωμάτων του πολίτη. Το έγγραφο ολοκληρώνεται με την εξής δήλωση. Εάν στην πρόταση Γερμανίας-Βραζιλίας υπήρχε ζητούμενο παράνομων παρακολουθήσεων, τότε θα ήμασταν σε θέση να συζητήσουμε. Ένα κράτος έχει την υποχρέωση να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών στην επικράτειά του και στις περιοχές της δικαιοδοσίας του. Άρα να μην σέβεται στις ξένες επικράτειες. Κάπως έτσι. Ναι. Και έτσι περνάμε στην κατασκοπία της NSA στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και σήμερα είναι σημερινή αποκάλυψη του Snowden, έτσι, του σφυριχτράκια, του γνωστού σφυριχτράκια. Και βλέπουμε κάποιες συμφωνίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας ανάμεσα στην κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και τον ΗΠΑ. Λοιπόν, νέα στοιχεία. Το Ηνωμένο Βασίλειο να λέμε ότι είναι η Βρετανία, γιατί είναι η επίσημη ονομασία τους, γιατί σαν Βρετανία δεν θα ήταν δεκτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαν βάλει βέτο οι Γάλλοι, θυμίζουμε, λόγω της ονομασίας. Να τα θυμίζουμε αυτά, γιατί όλα έχουν σχέση. Δεν το ξέρω. Ναι, ναι. Έχουν όλα σχέση. Επειδή υπάρχει και η Βρετάνη η Γαλλική, δεν θέλανε να υπάρχει όνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να ενοχλεί τους κατοίκους της Βρετάνης. Γιατί η Βρετανία, σαν Βρετανία, είναι μια άλλη ιστορία. Εδώ το λέω γιατί εμάς μας κατηγορούν που έχουμε θέσει βέτο στο όνομα Μακεδονία. Στο όνομα μιας άλλης χώρας γειτονικής. Ενώ εκεί πέρα, επειδή η Γαλλία είναι ισχυρή δύναμη, πέρασε ασυζητητή. Και επισήμως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Βρετανία. Λοιπόν, συνεχίζουμε λέγοντας πως το BBC
αναφέρθηκε πως η Βρετανική κυβέρνηση ήδη από το 2007 είχε επιτρέψει στην NSA να διαχειρίζεται τηλεφωνικούς αριθμούς και ηλεκτρονικές διευθύνσεις Βρετανών υπηκών. Το βρετανικό κανάλι 4 και ο Guardian αναφέρουν πως η σχετική συμφωνία ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη ΣΥΠΑ υπέστη μετατροπές το 2007, οι οποίες πλέον επιτρέπουν στη ΣΥΠΑ να έχει πρόσβαση σε κάθε αριθμό ή ηλεκτρονική διεύθυνση Βρετανού υπηκόου, χωρίς αυτός απαραίτητα να είναι ύποπτος ή να σχετίζεται με κάποιον εγκληματία. Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά. Μ' αρέσει το ότι η Βρετανία από κατοχική δύναμη στην Αμερική έχει υποταγεί πλήρως στην Ουάσιγκτον. Ακριβώς το αντίστροφο. Το Υπουργείο Εξωτερικών πάντως του Ηνωμένου Βασιλείου αρνήθηκε κάτι τέτοιο, καθώς η 7χρονη συμφωνία ΗΠΑ Ηνωμένου Βασιλείου, δηλαδή μέχρι το 2014, προέβλεπε πως η χρήση στοιχείων και πληροφοριών γίνεται κατόπιν αδειοδότησης. Έτσι λένε. Έχει γίνει προφορικά. Ναι, έχει γίνει προφορικά όλο αυτό. Τους εκπαιδεύανε τη Scotland Yard στη CIA και τους δίνανε και τα στοιχεία για να τους δείχνουν πώς θα γίνει τη δουλειά. Πριν το 2007, η ΥΠΑ δεν θα μπορούσαν να κρατήσουν την κατοχή τους ούτε τηλεφωνικό αριθμό ούτε ηλεκτρονική διεύθυνση. Μετά τη συμφωνία, κάτι τέτοιο είναι επιτρεπτό. Και η NSA μπορεί να έχει πρόσβαση σε οποιοδήποτε σχετίζεται με μια στα στοιχεία οποιοδήποτε σχετίζεται με μια εγκληματική υπόθεση. Ακόμα και αν σχετίζεται ελάχιστα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Μπορεί κάποιος αθώος να παρακολουθείται μόνο και μόνο επειδή έτυχε να έχει μια συνομιλία με κάποιον ύποπτο. Είτε τηλεφωνική είτε διαδικτυακή. Χωρίς ο ίδιος να είναι ούτε καν ύποπτος. Και χωρίς να ξέρει ότι ο άλλος είναι ύποπτος. Ναι. Γιατί αν ήξερα εγώ ότι είσαι ύποπτος, θα σε παίρνω το τηλέφωνο. Φαντάσου τώρα να εξετάζω την προσωπική σου ζωή για να σε φέρω στην εκπομπή. Όπω τι έχω πάθει. Όλα αυτά τα στοιχεία γύρουν την απορία. Σε ποιο βαθμό τέτοια σχέδια και συμφωνίες χρειάζεται να γνωστοποιούνται στους πολίτες. Τέτοια σχέδια που αφορούν άμεσα τους πολίτες. Επίσης υπάρχουν ισχυρισμοί πως η Αμερικανική κυβέρνηση από το 2005 είχε το δικαίωμα να επεμβαίνει δίχως άδεια στο χώρο δικαιοδοσίας των Βρετανών, συλλέγοντας πληροφορίες και απόρριτα στοιχεία, εάν μια υπόθεση ενδιαφέρει τα αμερικανικά συμφέροντα. Αυτά τα δίχως άδεια και τα λοιπά, συμπεραίνω, είναι σχόλια του BBC, για να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα και την κυβέρνηση. Ναι. Βέβαια, το ότι το βγάζει το BBC, αναδημοσιεύει δηλαδή τις αποκαλύψεις του Guardian και του Channel 4, έτσι. Mm-hmm. Είναι σημαίνει πολύ ενδιαφέρουσα. Τουλάχιστον λειτουργεί η ενημέρωση σε αυτό το σημείο. Άλλα όμως λέει ο William Hank, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος τονίζει πως η αλήθεια είναι πως αν είσαι εγκληματίας, τρομοκράτης, πλαστογράφος και γενικότερα αν η δράση σου θέτει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια ή την οικονομική ασφάλεια της χώρας, τότε είναι πιθανό οι συνομιλίες σου να καταγράφονται. Όμως διαβεβαιώνει πως εάν δεν συγκαταλέγεσαι σε αυτά τα άτομα και δεν είσαι σε επαφή, δεν έρχεσαι σε επαφή με κάποιον από αυτούς, είσαι ασφαλής. Ωραία. Είμαστε ασφαλείς εμείς. Είμαστε έτσι. Όλοι ασφαλείς. Εμείς δεν είμαστε ασφαλείς γιατί ασχολούμαστε με αυτά τα πράγματα, άρα είμαστε ύποπτοι κτλ. Για την πειρατεία στο διαδίκτυο. Λοιπόν, τώρα έχουμε μια υπόθεση, έτσι όπως είπατε και στην αρχή στην εισαγωγή σας, νεανικού περιεχομένου για το Pirate Bay. Το οποίο είναι... Αυτό είναι ένας χώρος από όπου κατεβάζεις ταινίες. Δηλαδή μπορείς κάποια ταινία να την κατεβάσεις και να την βλέπεις ό,τι ώρα θέλεις. Δίχως κανένα κόστος. Δίχως κανένα κόστος, έτσι. Και μιλάμε για ολοκένουργιες κυκλοφορίες. Και για κυκλοφορίες και για ταινίες. Μάλιστα μερικές ταινίες είναι κινηματογραφημένες στην προβολή. Δεν είναι καλή τέτοια. Έχει πάει, έχει πάει κάποιος με την βίντεο κάμερα στην πρώτη προβολή της ταινίας. Την έχει τραβήξει η σημαία του Pirate Bay είναι και αυτή. Η γνωστή πειρατική σημαία. Και μπορείς να τη δεις σχεδόν ταυτόχρονα με την πρώτη προβολή της ταινίας. Αυτό εκτός από τις ταινίες, το Pirate Bay μπορούσε να βρεις. Για πας μας την είδηση. Μπορούσε να βρεις και τραγούδια, μουσικές. Ναι, μπορείς να βρεις τα πάντα. Από προγράμματα, ας πούμε, υπολογιστή. Να σας πω την αλήθεια, εγώ είχα κατεβάσει και μια σειρά πολύ πριν έρθει εδώ πέρα. Την ιστορία, τηλεοπτική σειρά, τον Downton. Την ιστορία, Downton Abbey. Το οποίο είχα ακούσει στη Βρετανία ότι γίνεται φασαρία και είχα κατεβάσει κάποια να δω τι ακριβώς είναι αυτό το σύριαλ της τηλεόρασης που είχε κάνει τόσο θόρυβο και μετά προβλήθηκε από την ΕΡΤ. Αλίστου μνήμης.
Το Ανώτατο Δικαστήριο του Βελγίου διέταξε τις εταιρείες παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών σε όλη τη χώρα να ξεκινήσουν προσπάθειες εντοπισμού και απαγόρευσης των διακομιστών της διαδικτυακής σελίδας Pirate Bay, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη σελίδα ανταλλαγής και κοινής χρήσης αρχείων παγκοσμίως. Ουσιαστικά, μέσα από αυτή τη σελίδα, ο καθένας μπορεί να έχει πρόσβαση σε ολοκένουργιες κυκλοφορίες, είτε αυτές αφορούν στη μουσική, στις ταινίες, στα προγράμματα υπολογιστή και σε άλλα, δίχως κανένα απολύτως κόστος. Το Βέλγιο ξεχωρίζει για τις πρωτοβουλίες του σχετικά με την απαγόρευση παράνομης αντιγραφής αρχείων, καθώς η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων αποτελεί μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Πάντως, το κλείσιμο ενός τόσο διάσημου ιστοτόπου ίσως αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση. Ο ιδρυτής της Belgacom, μία από τις μεγαλύτερες διαδικτυακές εταιρείες στο Βέλγιο, Jean Margot, δήλωσε σχετικά με το θέμα τα εξής. Για να επιτευχθεί αυτό το οποίο αποφάσισε το δικαστήριο, όλοι οι πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών θα πρέπει να είναι συνεχώς σε εγρήγορση και να επιβλέπουν το διαδίκτυο ασταμάτητα. Κάτι που φαντάζει αδύνατο. Συνήθως μια διεύθυνση κλείνει. Όμως το Pirate Bay βρίσκει γρήγορα μια νέα και συνεχίζει από εκεί τη λειτουργία του. Ο ιδρυτής τώρα του Pirate Bay, Peter Sunde, απογοητευμένος με την καταδίωξη του ιστοτόπου από τις βελγικές αρχές, δήλωσε στο περιοδικό Wired. Η τεχνολογία δεν μπορεί πολλές φορές να συμβαδίζει με τις επιταγές της κυβέρνησης μιας χώρας. Σε κάποιες περιπτώσεις θα πρέπει οι πολιτικές αποφάσεις να λαμβάνουν υπόψη και την επιθυμία της πλειοψηφίας των πολιτών. Πολλοί πολιτικοί, οι οποίοι δεν έχουν ιδέα από τεχνολογία, επιχειρούν να δώσουν λύσεις σε τέτοια ζητήματα, προσπαθώντας να επιβάλλουν με αλαζονία τις απόψεις τους. Κάτι που μου είναι πολύ δυσάρεστο. Η ιστορία του διαδικτύου έχει πάρα πολλές διακλαδώσεις και εκφάνσεις και πάρα πολλούς κινδύνους και πάρα πολλά σημεία που προκαλούν ενδιαφέρον. Εγώ ήδη ομολόγησα ότι έχω πράξει παρανομία κατεβάζοντας κάτι από το Pirate Bay. Μα δεν μπορεί να εφαρμοστεί αυτό, γιατί είναι τόσο δημοφιλές. Είναι πάρα πολύ δημοφιλές. Έχει τόση απήχηση στο κοινό. Έχουν γίνει προσπάθειες, πάντως κατά καιρού το είχαν κλείσει. Το κλείνουν όμως ξεφυτρώνει. Και ξεφυτρώνει πάντα σε άλλη διεύθυνση. Τώρα νομίζω ότι βρίσκεται κάπου στη Σουηδία. Έτσι έχω την εντύπωση, έτσι έχω πληροφορηθεί. Ανδρέα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Είναι νομίζω μια ιδιαίτερη παρουσία να μας φέρνεις κάποιες ειδήσεις έτσι που είναι λίγο διαφορετικές. Θα συνεχίσουμε πηγαίνοντας στη Γενέβη, όπου έχουμε τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην ομάδα των P5, των 5 του Συμβουλίου Ασφαλείας, συν τη Γερμανία. Γίνεται, έχουμε πει, προσπάθεια να εντάξουν τη Γερμανία στα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η διαπραγματεύση λοιπόν εκεί πέρα γίνεται με πρωτοβουλία, όπως φαίνεται, της Κάθριν Άστον, της Βαρόνης Κάθριν Άστον, της Υπουργού Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μοχάμαντ Τζαβάτ Σαρίφ, του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν. Και οι δύο πλευρές, και τα δύο μέρη, έχουν εκφράσει την άποψη ότι μπορεί να επιτευχθεί επίλυση στο πρόβλημα των πυρηνικών όπλων του Ιράν στις διαβουλεύσεις της Γενέβης. Ωστόσο, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν έχει θέσει κάποιες κόκκινες γραμμές για τη συνάντηση. Εδώ βλέπουμε πάλι τον Τζαβάντ Σαρίφ. Το Ιράν επιμένει στο πυρηνικό του πρόγραμμα για ειρηνικούς σκοπούς, αλλά ορισμένες παγκόσμιες δυνάμεις υποπτεύονται ότι επιδιώκει να, ή μάλλον το κατηγορούν, έτσι, ότι προσπαθεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Για τα πυρηνικά όπλα του Ισραήλ δεν μιλάει κανένας. Το Ισραήλ, βέβαια, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Μόσχα και συζητάει με τον πρόεδρο Πούτιν. Και όπως πληροφορούμαστε από τα διεθνή πρακτορία, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, Βενιαμίν Νετανιάου, έχει προτείνει ότι να βοηθήσει στην επίλυση ο πρόεδρος Πούτιν και για το Ιράν,
όπως βοήθησε και για την επίλυση του προβλήματος με τη Συρία. Θα είναι μια διπλωματική ειρηνική επίλυση του πυρηνικού ζητήματος, εάν βρεθεί αυτή η λύση και επιτευχθεί, όπως έγινε με τα συριακά χημικά όπλα, είπε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ στον πρόεδρο Πούτιν. Και ο Νετανιάου επίσης συνέκρινε το πυρηνικό ζήτημα των πυρηνικών του Ιράν με τα χημικά όπλα της Συρίας. Για το Ισραήλ, τόσο η Συρία όσο και το Ιράν αποτελούν, ας το πούμε, μόνιμους εχθρούς στο χώρο που βρίσκεται και ιδιαίτερα με το Ιράν όσο βρισκόταν στην εξουσία ο προηγούμενος, ο Αχμαντινετζάντ. Τώρα με τον καινούριο πρόεδρο που θεωρείται μέτριο παθής, νομίζω ότι έχει βελτιωθεί η ατμόσφαιρα και στην υπόθεση αυτή των πυρηνικών όπλων. Θα δούμε τώρα αν βρεθεί λύση, γιατί ο πρόεδρος Ομπάμα είπε ότι ναι μεν δεν θα επιβληθούν άλλα αντίπεινα εναντίον του Ιράν, το οποίο μπορούμε να πούμε ότι έχει τρομερές δυσκολίες με τα αντίπεινα που το έχουν επιβάλει. Έχει απαγορευτεί να αγοράζουν οι χώρες του δυτικού κόσμου πετρέλαιο από εκεί και δεν ξέρω πόσες παραβιάζουν αυτή τη συμφωνία. Νομίζω επίσης ότι θα περιμένουμε κάποιες εξελίξεις βάσει μιας συμφωνίας που θα πρέπει να είναι αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες καταρχήν και σύμφωνα με αυτά που πρεσβεύει και το Ισραήλ. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το Ισραήλ επηρεάζει πάρα πολύ τις αποφάσεις των Ηνωμένων Πολιτείων, να μην πω ότι τις επιβάλλει μερικές φορές μέσω του πανίσχυρου εβραϊκού λόμπι στην Ουάσιγκτον και μερικές φορές θα λέγαμε ότι τα πράγματα που γίνονται στη Μέση Ανατολή κατά κάποιο τρόπο είναι σαν ένα κουκλοθέατρο που τα νήματα τα κινεί το Ισραήλ. Τώρα θα ήθελα να περάσουμε σε ένα άλλο δικό μας θέμα, το οποίο δεν είναι και πάρα πολύ δικό μας, αλλά μοιάζει, γιατί αφορά τα γεγονότα που γίνονται στη χώρα μας. Όχι ακριβώς στη χώρα μας, συγγνώμη, στην Ισπανία. Στην Ισπανία, λοιπόν, βγαίνει μια νομοθεσία που μια παράνομη απεργία θα μπορούσε να στοιχήσει μέχρι 600.000 ευρώ. Αυτό αποτελεί ένα νόμο που φυσικά θα πρέπει να έρθουν να πληρώσουν τα συνδικάτα που έχουν καλέσει την απεργία και επειδή στην Ισπανία είναι και αυτοί νότιοι, είναι θερμόαιμοι και συχνά κάνουν απεργίες εναντίον των μέτρων που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να αμυνθεί η κυβέρνηση, έβγαλε αυτό τον εξουθενωτικό νόμο που λέει κάτω από μία επίφαση που λέγεται για την ασφάλεια των πολιτών. Ένας νόμος που προωθεί το Λαϊκό Κόμμα, το κυβερνών Λαϊκό Κόμμα της Ισπανίας, και διαμαρτύρονται όλοι οι Ισπανοί πολίτες. Και φυσικά θα βγουν στους δρόμους, θα τους κηρύξουν παράνομα την απεργία και άντε να δούμε ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο. Έχει αρχίσει επίσης και μια αντιπαράθεση για την έδρα του Ευρωκοινοβουλίου. Οι ευρωβουλευτές ζητούν, την προηγούμενη είδηση την έβαλα σαν παράδειγμα τι παράλογα μέτρα μπορεί να λάβει κάποια κυβέρνηση και ελπίζω κάποιος από τη δικιά μας κυβέρνηση να συγκινηθεί και να μην πάει να μαζέψει πάλι και άλλα λεφτά με αυτόν τον τρόπο.
Το έδειξα σαν παράδειγμα προς αποφυγή. Είναι από αυτά που λέμε τα τρελά νομοσχέδια. Σαν τα νομοσχέδια που πάνε να πάρουν λεφτά από το οικόπεδο που έχει αφήσει η γιαγιά στον εγγονό και που δεν έχει κανένα πρόσοδο από αυτό. Οι ευρωβουλευτές του Ευρωκοινοβουλίου έχουν αρχίσει να ζητούν την κατάργηση του Στρασβούργου ως έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε ένα μη δεσμευτικό ψήφισμα που ενέκρινε σήμερα με μεγάλη πλειοψηφία η Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, οι ευρωβουλευτές ζητούν να αποφασίζουν ήδη για την έδρα τους. Τι σημαίνει αυτό? Με παλιότερη απόφαση των Ευρωπαίων ηγετών, η έδρα του Ευρωκοινοβουλίου είναι σήμερα το Στρασβούργο, αν και προβλέπονται συνεδριάσεις μικρότερης διάρκειας και στις Βρυξέλλες. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι ευρωβουλευτές αγαναχτούν με τις χρονοβόρες μετακινήσεις μεταξύ Βρυξελών και Στρασβούργου, ενώ υποστηρίζουν ότι οι μετακινήσεις στοιχίζουν τουλάχιστον 150 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και επιπλέον επιβαρύνουν το περιβάλλον. Όταν χρειάστηκε κάποτε να παρακολουθήσω μια συνάντηση στο Στρασβούργο σε μια δημοσιογραφική αποστολή, πήγα στη Ρώμη, από τη Ρώμη πήγα στις Κάνες και από τις Κάνες πήγα στο Στρασβούργο. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία διαδρομή, γιατί με την ευκαιρία είδα και λίγο από πάνω τις Κάνες που δεν έχω πάει ποτέ. Με αυτά τα τρελά που συμβαίνουν όχι μόνο εδώ, αλλά παντού στον κόσμο, είναι όπως πιστεύουμε πολύ τρελός κόσμος, σας αφήνουμε και σήμερα και δίνουμε ραντεβού για αύριο. Γεια σας.